Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μια συζήτηση για ένα βιβλίο αφιερωμένο στις γυναίκες πάντοτε προσελκύει το ενδιαφέρον, όχι γιατί το μισό του ουρανού είναι οι γυναίκες, όπως παλιά λεγόταν, συνηθιζόταν να λέγεται, αλλά γιατί ίσως εκεί θα βρούμε κομμάτια να αντικατοπτρίζονται, κομμάτια από τη ζωή μας, τις ζωές των γυναικών δίπλα μας, ίσως και να ανακαλύψουμε κάτι και από τον εαυτό μας. Φιλοξενούμαστε από την κυρία Μέλη Βυζανιάρη Τσακού, η οποία χρόνια τώρα έχει αφιερωθεί στη συγγραφή. Φαίνεται ότι το θέμα των γυναικών, που είναι και το ένατο βιβλίο, από τις εκδόσεις Αλφαπίν, νεογέννητο θα έλεγε κανείς. Μωρό ακόμα. Είναι αλήθεια τι, γιατί, θα ξεκινήσουμε με Δημουλά, Κική Δημουλά. Σε λέω γυναίκα γιατί είσαι αιχμάλωτη. Μήπως μέσα από αυτό το βιβλίο απελευθερώνεται κάποιες γυναίκες, μορφές, ζωές γυναικών. Μέσα από αυτό το βιβλίο βγαίνουν στην επιφάνεια γυναίκες που ποτέ δεν έγιναν διάσημες, ποτέ δεν ακούστηκε το όνομά τους δημόσια. Γυναίκες βέβαια που μπορεί να τις ξέρουμε, μπορεί να δούμε τον εαυτό μας μέσα στο βιβλίο. Γυναίκες που ήθελαν να μιλήσουν και δεν μπόρεσαν. Υπάρχουν 20 χαρακτήρες γυναικών. Πώς επιλέχτηκαν αυτοί οι χαρακτήρες? Υπήρχαν ερεθίσματα εδώ και ένα χρόνο, γιατί όπως ξέρεις, Ευγενία, με ένα βιβλίο δεν γράφεται σε 2 μήνες, έτσι. Μαζεύεις μέσα στο μυαλό σου. Ακριβώς, έρχεται ο σπόρος. Ναι. Και λες, αυτό θα ήταν ωραίο να γραφτεί. Εγώ έχω ένα σημειωματάριο και γράφω, ας πούμε, κάποια λέξη. Για παράδειγμα... Αλήθεια, ναι. Η λέξη είναι ο σπόρος. Ναι, η λέξη. Μια λέξη που άκουσα, που διάβασα, γράφεται εκεί, μένει. Mm-hmm. Μπορεί μετά από ένα μήνα να ακούσω μια άλλη που λέει, όπα, αυτό κάπου το έχω ξανακούσει. Και έρχεται και κολλάει με την προηγούμενη. Δεν είναι μαγικό. Αυτό πρέπει να το έχει ζήσει κάποιος. Η δημιουργία είναι. Αυτό είναι. Όπως εγώ έχω κάνει 4 παιδιά, με τη θέλησή μου, και μακάρι να ήμουν αρκετά νέα να κάνω κι άλλα. Κάθε φορά που αποφάσισα με τον άντρα μου να κάνουμε ένα παιδί, είχα τέτοια χαρά, τέτοια εφορία, που περίμενα την ώρα να πω, δεν αδιαθέτησα, μήπως, λες. Είναι το ίδιο τώρα. Ναι, είναι το ίδιο. Αυτή η προσμονή. Η προσμονή. Όταν αρχίζει αυτό που είχες μαζέψει σε απίθανες ώρες και καταγράψει, να γίνεται μέσα στο κεφάλι μου μια ιστορία, ή αν έχω ακούσει από σένα, από τον οποιονδήποτε κάτι, και λέω, αυτό δεν θα το μάθει ποτέ κανείς, πρέπει να το γράψω εγώ. Άρα υπάρχει και μια αίσθηση, όχι μόνο η ανάγκη δημιουργικής έκφρασης, είναι η αίσθηση του χρέους, ναι, που λέει ο Καζαντζάκης. Της καταγραφής. Ναι, ότι έτσι. Είμαι φορέας μιας ιδέας, παρέλαβα μια ιδέα, κάτι πρέπει έτσι, να την κάνω. Έτσι. Όπως είχε γίνει με το δουλικό παλιότερα, που πόσες γυναίκες με πήραν τηλέφωνο και μου είπανε, η μαμά μου πέρασε αυτό το στάδιο. Το δουλικό, αν μου επιτρέπει να εκφέρω μια γνώμη, ίσως να είναι από τα βιβλία που μας έχουν αγγίξει περισσότερο. Γιατί ήτανε αλήθειες που τις ζήσαμε στο νησί, ναι, αυτές. Διασώζει την ιστορική μνήμη και την προσφορά γυναικών η οποία θα έμενε στην αφάνεια της ιστορίας. Μήπως και σε μαύρη σελίδα, ναι, της κοινωνίας. Βεβαίως. Δηλαδή όχι απλά στο περιθώριο, ναι, σε μια σελίδα που δεν θέλουμε να τη δούμε και τη χώνουμε πίσω-πίσω, ναι, στο, ναι, βιβλίο. Πάλι εκδόσεις Αλφαπί. Ναι, ποια τα χρονιά πάντα. Ήταν. Αυτό ήταν το... Ένα λεπτό να το βρούμε τώρα. Το 9. Το 9. Το 9, ναι. Το πρώτο μου βιβλίο, ναι, ήταν το 4, το 2004. Από τις εκδόσεις Αιγαίας, στον Πάπυρο δηλαδή,
και ήταν το «Σαν το γάργαρο νεράκι». Που επίσης έρεε «Σαν το γάργαρο νεράκι». Και αυτό το τίτλο τον έβρει και ο γιος μου ο Στράτος, διότι το διάβασε και μου λέω «Δεν έχω τίτλο», γιατί αυτό ξεκίνησε έχοντας μαζέψει λέξεις χιώτικες. Και παίζεις πολύ ωραία με τις λέξεις. Ναι, μα θέλω να μείνουν ευγενή, γιατί τα παιδιά τα καινούρια που είναι αφιερωμένα στο κινητό, στο Instagram, στο αυτό, δεν μιλάνε χιώτικα. Υπήρχε βέβαια μια περίοδος που εγώ ήμουν, ας πούμε, στο γυμνάσιο, που ήταν ντροπή να λέμε τα χιώτικα, ο νεμπότης και όχι το αυτό, ξέρω εγώ. Ξέρεις τι έχω πάθει σε ρεπορτάζ, να πω ξεθερμά. Και μετά σκέφτηκα ότι δεν το ξέρω τώρα. Και εγώ στα παιδιά μου, εμείς τα λέμε αυτά μέσα στο σπίτι και τους φεύγουν κάτι τέτοια και μου λένε «Ωχ, γινόμαστε η μάνα μας». Το να γίνουν βέβαια η μητέρα τους με τη δημιουργική διάσταση βέβαια. Ο καθένας στον τομέα του. Είναι στον δρόμο. Στον δρόμο. Έχουμε λοιπόν μια πορεία που ξεκινάει το 2004 από μια γυναίκα που είχε μια επαφή με νούμερα, με ξένες γλώσσες και ξαφνικά πώς, γιατί μπορεί και άλλες γυναίκες να έχουν μέσα τους αυτή τη σπίθα, αυτό τον έρωτα για τις λέξεις, για τις ιδέες που γίνονται κάτι, που μένουν, που θέλουν να γίνουν έκφραση. Τι θα τους έλεγες? Όταν με ρωτάνε, μα πώς σας ήρθε η έμπνευση, επιμένω ότι όλοι μας έχουμε έμπνευση. Απλά δεν τολμούν, λένε, ας πούμε, εγώ έβγαλα ένα γυμνάσιο. Τι να κάτσω τώρα να γράψω ένα βιβλίο? Μα κι εγώ ένα γυμνάσιο έβγαλα. Το γυμνάσιο το εξατάξιο. Τότε όμως είχε... Εντάξει, είχε μάθαμε γράμματα, η αλήθεια, έτσι. Είχα και τη γιαγιά μου που ήταν υπήρχε δασκάλα. Υπήρχε ένα περιβάλλον στην οικογένεια που τροφοδοτούσε. Μπράβο, δηλαδή, για να σου πω τώρα να γελάσεις. Ναι. Η γιαγιά μου είχε πρόγραμμα. Με τη γιαγιά μου έζησα περισσότερα χρόνια από ό,τι με τους γονείς μου, γιατί οι γονείς μου λείπανε με μεταθέσεις του μπαμπά μου. Ναι, ήταν διευθυντής στην Εθνική Τράπεζα. Ναι, έτσι. Δεν θέλανε να αλλάζω σχολεία. Μέναμε λοιπόν με τη γιαγιά μου. Η γιαγιά μου όμως δεν ήταν από τις γιαγιάδες. Αγουμού το μωρό μου το εδώ. Δεν είχε τέτοια. Είχε πρόγραμμα. Μετά το σχολείο διάβασμα. Κατευθείαν φαΐ διάβασμα. Και αμέσως μετά μία ώρα κέντημα με το ζόρι και μία ώρα γράψιμο. Και έλεγα, μα τι να γράφω κάθε μέρα, δεν μπορώ. Θα γράψεις για να δω αν κάνεις ορθογραφικά λάθη. Αυτό μπορεί να ήταν η πρώτη μορφή εξάσκηση στη γραφή. Πιθανότατα. Πιθανότατα. Δηλαδή στη γιαγιά μπορεί να οφείλεται σε ένα μεγάλο βαθμό. Μπορεί. Η γραφή είναι εξάσκηση, δηλαδή είναι σαν τον αθλητή που πρέπει να τρέξει 50 μέτρα στην αρχή, ύστερα 100. Ναι. Εγώ βλέπω, ας πούμε, στα εγγόνια μου. Επιμένω, όταν γράφουν την έκθεση που τους βάζει ο δάσκαλος στο σχολείο, μου τη φέρνουν καμιά φορά να τη δω και λέω, μα εδώ έχετε ελλείψεις. Γράφετε, ας πούμε, πήγαμε εκδρομή με το σχολείο. Υπάρχει μια σειρά. Πού πήγα, πότε πήγα, γιατί πήγα. Να εμπλουτιστεί ο λόγος. Έτσι, δηλαδή έγραψες 5 γραμμές, μπορείς να τις κάνεις 10. Να αυξηθεί το μήκος, η διάρκεια. Πιστεύω ότι όλοι μας έχουμε ταλέντο. Κάποιοι τολμούμε, να κάνω μια παρένθεση εδώ, όταν τόλμησα να πάω τα γραφτά μου για έκδοση, έτσι, στον Αντώνη τον Παλιό, το Δουλικό, του τα έδωσα με στικάκι που εγώ δεν είχα και πάρει, δώσω με τον υπολογιστή τότε, όλα χειρόγραφα. Πολύ προχωρημένη για την εποχή. Βέβαια. Και του το έδωσα το στικάκι μέσα στο καραβάκι που πηγαίναμε στην Τουρκία μια διήμερη εκδρομή. Τον ευλέπω που καθότανε το Δουλικό, απέναντι και λέω θα πάω και ό,τι γίνει. Άμα μου πει όχι, εντάξει, όχι, φίλοι πάλι. Πήγα λοιπόν και του λέω, Αντώνη μου, έχω γράψει κάτι, θες να σου το δώσω, να το δεις? Ναι, βεβαίως, μου λέαμε, και θα σε πάρω να σου πω αν αξίζει τον κόπο. Πήγαμε στην Τουρκία, γυρίσαμε, μετά από ούτε εβδομάδα με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, Μέλη, έλα από το γραφείο σήμερα. Όχι, λέω, τι θα ακούσω τώρα μαντάτα. Ναι, ό,τι είναι θα το δεχτώ. Πήγα λοιπόν και μου λέει, είναι εκδόσιμο, το εκδίδω και θα γίνει επιτυχία. Μπορούσε να διακρίνει. Εκείνος είχε πλέον την εμπειρία. Ναι, ναι, ναι.
Απλά μου λέει, θέλω να κάνεις τις εξής διορθώσεις. Που μου είπε να κάνω κάποιες διορθώσεις. Και έγινε επιτυχία. Έτσι. Έγινε επιτυχία, έκανε δεύτερη έκδοση. Είναι το μόνο μου βιβλίο που έκανε δεύτερη έκδοση. Έγινε επιτυχία και εγώ δεν θα το μετρούσα μόνο με τις εκδόσεις. Γιατί άγγιξε πάρα πολύ τους αναγνώστες και γιατί φώτισε ζωές που έμεναν στην αφάνεια, στο σκοτάδι. Έτσι. Ξέρω πολλές ιστορίες γυναικών που ακόμη ζουν πλέον στα 90 τους με το ερώτημα γιατί εμένα έτσι. Με διάλεξαν και με έστειλαν εκεί. Έτσι. Και ένα βασανιστικό ερώτημα και δεν λένε μάλιστα και τη διαδρομή τι πέρασαν όχι, πολλά όχι, όχι, όχι. Σαν να θέλουν να τα κουκουλώσουν μέσα τους, τις πληγές. Η δικιά μου η Κατίνα ήταν τυχερή. Ήταν η πρωταγωνίστρια στο Δουλικό. Εδώ στις γυναίκες δεν είναι όλες τυχερές. Λοιπόν, από το Δουλικό έχουμε μια πρώτη είσοδο στη ζωή και εστίαση είναι σωστότερη λέξη στη γυναίκα. Mm-hmm. Πολύ μεγάλη εστίαση. Ευγενία, σε όλα μου τα βιβλία πρωταγωνίστρια είναι η γυναίκα. Ναι, αλλά εκεί περισσότερο είναι. Έχουμε, είναι το κεντρικό πρόσωπο. Ακριβώς. Είναι η ζωή μιας γυναίκας που δεν θα περάσει σε κανένα βιβλίο ιστορίας. Ερχόμαστε λοιπόν σε έναν τίτλο πια καθαρά. Βγήκαμε στην επιφάνεια. Γυναίκες. Έχει να κάνει αυτό με την εσωτερική εξέλιξη μιας γυναίκας που πια έχοντας γεννήσει 4 παιδιά, μεγαλώσει παιδιά, εγγόνια, θέλει πια να εστιάσει στη γυναίκα και τι αναζητά μέσα από αυτό το βιβλίο. Αναζητά να βγάλει στην επιφάνεια αυτές που δεν θα έβγαιναν ποτέ. Για παράδειγμα, δηλαδή ναι. Αν δεις να δούμε πίσω ποιες μορφές περίπου, τα περιεχόμενα. Η πόρνη. Πώς μπορεί η πόρνη να βγει στην επιφάνεια και να πει είμαι κι εγώ εδώ. Δύσκολο. Ομάδες γυναικών, έτσι. Δεν, ναι. δεν είναι, παράδειγμα, μυθοπλασία η Ελένη, η Μαρία. Όχι. Είναι ο χαρακτήρας, της πόρνης. Ναι. Ο χαρακτήρας της κουτσομπόλας. Ο χαρακτήρας της ορφανής. Είναι, γι' αυτό και αν έχεις προσέξει, η ιστορία της κάθε μιας κόβεται στη μέση και γίνεται μία ανάλυση του τι σημαίνει κουτσομπόλα. Δηλαδή λέμε, η Ευγενία είναι πάρα πολύ κουτσομπόλα. Τι εννοούμε? Γίνεται μια ανάλυση τι θα πει κουτσομπόλα. Δεν το έχουμε καθαρό. Όχι, δεν το έχουμε. Α, νομίζουμε γιατί ότι οι άλλες είναι κουτσομπόλες. Βεβαίως. Έτσι. Ή ας πούμε, οι αγράμματοι. Πάρα πολλές γυναίκες στην ηλικία των μητέρων μας έμεναν αγράμματες. Αλλά όμως ήταν καλλιεργημένες. Ήταν καλλιεργημένες αλλιώτικα. Η παπαδιά, η ζητιάνα, η καλόγρια. Ποιος τολμά να μπει μέσα σε ένα μοναστήρι να και να πάρει σκύψει. Συνέντευξη από αυτό μια καλόγρια. Αυτό να πω είναι αλήθεια, το είχαν ερευτεί πάρα δεν πολύ. Δεν γίνεται, δεν μιλάνε. Δεν μιλάνε ποτέ για τον εαυτό τους. Η μαμή, ένα ήταν κεντρικό πρόσωπο στη ζωή της γυναίκας. Έτσι, ναι. Ξεχωρίζω κάποιες από τις ιστορίες. Ποια από αυτές που που μου άρεσαν. Ποια σε αντιπροσωπεύει περισσότερο. Ποια είναι εκείνη εμένα, που είναι... Η αγαπημένη μου είναι η Καφετζού. Γιατί? Επειδή έχει ανατροπή μέσα που δεν θα το περίμενε κανείς. Είναι μια γυναίκα που έχει χειρέψει και έχει κρατήσει το καφενείο του άντρα της και απροσδόκητα έρχεται μέσα να τη βρει η μοίρα. Και είναι, δεν θα πω τι συνέβη, εντάξει, γιατί δεν θα το διαβάσουμε. Η Καφετζού μου αρέσει πολύ. Μ' αρέσει πολύ η Αλαφροίσκιωτη. Που ο γιος μου μου είπε, παραμύθι, θα γράψεις τώρα και science fiction, τι σκοπό το έχεις. Μ' αρέσει που παρεμβαίνει και κάνει κριτική. Ξέρεις, ο Στράτος είναι ο πρώτος μου αναγνώστης. Του το στέλνω πάντα ηλεκτρονικά. Αυτό είναι εξέλιξη, δε. Καλά, για μένα... Έχουμε φτάσει στον άλλο. Καλέ, μη συζητάς. Και το διαβάζει και μόλις το διάβασε αυτό μου λέει, τι σκοπό έχεις, μου λέει, θα γράψεις τώρα επιστημονική φαντασία? Όχι, δεν θα γράψω, απλά η Αλαφροίσκιωτη ποια είναι. Το λέγανε είναι, παλιά για αυτήν που σκεφτόταν πράγματα που δεν υπήρχαν, μπράβο, που έβλεπαν πράγματα που έτσι, δεν υπήρχαν. Ήταν σαν παραμύθι, ήταν μεταξύ μύθου. Μπράβο.
ήταν μύθος και πραγματικότητα. Δηλαδή πιο πολύ σε παραμύθια το συζητούσαμε αυτό. Ναι. Ωστόσο, και αυτή εδώ η ιστορία ξεκινάει, οι περισσότερες ξεκινάνε από ένα έναυσμα, όπως σου είπα, μια αληθινής ιστορίας, ίσως. Όχι όλες, απλά παίρνω, πώς να το πούμε, το κουκούλι και το απλώνω, ναι, και το ανοίγω. Και από εκεί βέβαια πρέπει να μπει και η φαντασία. Έχει και μυθοπλασία μέσα. Έχει πολύ, έχει πολύ. Έχει υπόψη σου ότι, και το λέω πάντοτε, το να γράψει κανείς ένα βιβλίο θέλει μοναξιά. Δεν μπορείς να έχεις κόσμο δίπλα σου. Παιδάκια να χοροπηδάνε, τη γάτα να νιαουρίζει και το γείτονα να τσακώνεται. Άρα τώρα είναι η πιο δημιουργική φάση της ζωής σου. Ναι, εννοείται, εννοείται. Είναι τώρα ο τρίτος χρόνος που δεν πάω πια στη δουλειά. Τα ποδαράκια μου δεν με πάνε. Εγώ θέλω να πάω. Τα ποδαράκια μου δεν με πάνε. Μένει πνεύμα πρόθυμο όμως. Ναι, ναι, ναι. Δεν πειράζει. Έχω άλλα πράγματα να κάνω. Όταν κάνω μια μικρή παρένθεση, συγγνώμη που μιλώ για τον εαυτό μου, αλλά όταν διαπίστωσα... Γιατί θα μιλούσαμε τώρα εδώ. Όταν διαπίστωσα ότι η ασθένειά μου, έχω αυτοάνοσο νόσημα, κάποια στιγμή θα με καθυλώσει, λέω δεν πρέπει να το αφήσω να με πάρει από κάτω. Θα μείνω μέσα στο σπίτι, δεν με απασχολεί. Εμένα το σπίτι μου είναι το βασίλειό μου. Μέσα σε αυτό το χώρο υπάρχουν τρία νοικοκυριά. Δηλαδή... Υπάρχει το δικό μου που είναι η πρίκα μου, της μαμάς μου που μου τα έχει αφήσει και της γιαγιάς μου που και αυτά είναι εδώ. Οπότε ζω μέσα σε τρεις οικογένειες. Τρεις εποχές. Τρεις εποχές, τρεις οικογένειες που όλη η αγάπη αυτών των ανθρώπων είναι εδώ. Μια χαρά. Και εγώ θα ασχοληθώ με τον υπολογιστή μου τώρα πια. Γράφω. Αυτό για την εξέλιξη. Όμως ακόμα εμείς, δηλαδή είμαστε στη μερική. Δηλαδή αυτή η επαφή, μολύβι, χαρτί, ίσως να είναι για κάποιους που γράφουν ή δημιουργούν αξεπέραστη. Πώς έγινε η μετάβαση από αυτή τη φάση. Θα σου πω. Κρατώ ημερολόγιο της ζωής μου από το 1997. Είναι το τρίτο τεύχος, ας πούμε, ημερολογίου. Να και κάτι που θα μπορούσε να έχει εκδοθεί επίσης. Είναι στα αγγλικά. Θα το μεταφράσω. Γιατί ξεκίνησα σε δύσκολες εποχές της ζωής μου και δεν ήθελα να διαβάζει ο καθένας αυτά που σκέπτομαι. Στο ημερολόγιο συνήθως βάζουμε κλειδιά. Μπράβο, έτσι. Οπότε είναι γραμμένο όλο στα αγγλικά και συνεχίζω έτσι. Και λέω τις κόρες μου, τις μεγάλες, της Κάτιας, εσύ θα το διαβάσεις άμα πεθάνω. Γιατί λέει εγώ ρε μαμά, εσύ θα το διαβάσεις. Λοιπόν, ναι. Αυτό το πέρασμα, γιατί είναι δύσκολο, έτσι, είχαμε συνηθίσει αυτό, αυτή η μετάβαση από το, γιατί ήταν σε εποχή γραπτό λόγο στον υπολογιστή, ναι. Μπορεί να επηρεάσει την έμπνευση. Όχι, όχι. Αυτό φοβόμουν και εγώ. Και εγώ το φοβόμουν. Και ήμουν πολύ αρνητική, ναι, ναι, ναι. Όταν τα παιδιά μου, γιατί το δουλικό, για παράδειγμα, το είχα γράψει όλο στο χέρι. Και μου λέει μετά όμως ο γιος μου, δεν μπορείς να το δώσεις αυτό το πράγμα να το διαβάσει ο εκδότης. Πρέπει να το γράψεις στον υπολογιστή. Και μετά και έκατσα όλο και το έγραψα στον υπολογιστή. Ναι, αλλά είναι πόσες σελίδες. Μην συζητάς. 350 σελίδες. Κοίτα, είχα ευχέρεια γιατί στην τράπεζα ήμουν δαχτυλογράφος. Αυτό βοηθάει. Ναι, αλλά ο υπολογιστής δεν είναι μόνο δαχτυλογραφής. Πήγαινε μπρος, πίσω, υπογραμμίσεις. Ναι. Είχα ένα μπλοκάκι και τους έγραφα. Πώς θα το μου λέγανε, πώς θα το κάνω αυτό, το έγραφα εγώ. Και τηλέφωνα. Τι μου θυμίζει. Ρε στρατάκι, πες μου σε παρακαλώ. Μου σβήστηκε αυτό, τι να κάνω. Τυπική μαμά που ψάχνει τη βοήθεια του κοινού. Τυπική μαμά. Από το δουλικό όμως, από εκεί και ύστερα. Από εδώ και ύστερα είναι όλα στον υπολογιστή. Στον υπολογιστή, διότι διαπίστωσα πόσο εύκολο είναι να κάνεις διορθώσεις που αλλιώς έπρεπε να κάνεις μουτζούρες. Έχει ενδιαφέρον σε αυτό με την Μέλη Βυζανιάρη Τσακούμα, συνδέουν δεσμοί χρόνων από την παιδική μου ηλικία και τώρα πάω να πω το επώνυμο και μετά μου βγαίνει ο Νικός και κάπου εκεί μπερδευόμαστε. Εννοείται. Γιατί από παιδί ήμασταν πολύ κοντά, παρανύφη στο γάμο, έτσι. Παρανύφη. Ήσουν παρανύφη. Ναι, ήμουν παρανύφη. Α, πρέπει να το ψάξω αυτό, να το επιβεβαιώσω. Ναι. Λοιπόν, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση.
ότι σε μια εποχή που η γυναίκα έρχεται στο προσκήνιο συνήθως με αρνητικό τρόπο, δηλαδή μέσα από εγκλήματα, κακοποίηση, από ευτελισμό της προσωπικότητάς της, reality. Ναι. Δεν βρίσκω αυτό το κομμάτι, δεν βρίσκα στο βιβλίο. Δεν βρήκα. Υπάρχει. Ναι, δηλαδή τη σημερινή κοινωνική διάσταση και θέση της γυναίκας. Αυτό το κομμάτι μου, δεν βρήκα. Δεν είναι αυτή η θέση της γυναίκας. Εκεί την τοποθετούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί αυτό είναι το εύκολο και το φτηνό. Εγώ δεν θεωρώ ότι εκείνη η θέση της γυναίκας να βγαίνει στην οθόνη με το μισό της στήθος έξω και το μαλλί όλο ξανθό. Δεν είναι όλες οι Ελληνίδες ξανθές. Καμιά Ελληνίδα ούτε δεν είναι ξανθιά. Ούτε κόκκινες, αλλά τέλος πάντων. Okay. Και δεν νομίζω ότι απασχολεί το μέσο Έλληνα τι έγινε στο Survivor και τι θα γίνει στη Φάρμα και που μου λένε ακούω, διαβάζω κλπ. Εγώ, εντάξει, είμαι του παλιού, αν θα δω τηλεόραση, θα δω το National Geographic, θα δω το History Channel, θα δω την ΕΡΤ. Που έχει αρχεία εξαιρετικά. Η κόρη μου, η μικρή, η Γόγα, μου λέει είσαι το ένα της χιλής που βλέπει η ΕΡΤ. Ωραία, δεν πειράζει, ας είμαι εγώ εκεί στο ένα της χιλής. Έχει αυξηθεί το ποσοστό που βλέπει. Χαίρομαι. Γιατί έχει πέσει. Δεν είναι η θέση της γυναίκας αυτή που παρουσιάζεται στην οθόνη. Ως γυναίκα, ως γυναίκα ναι, που βλέπει ή πληροφορείται με έμεσο τρόπο, γιατί αυτά αναπαράγονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προφανώς τα συζητάνε τα εγγόνια σου, φυσικά, ίσως. Φυσικά και τα παιδιά μου. Okay. Τι νιώθεις βλέποντας όλα αυτά και έχοντας ζήσει ως γυναίκα εργαζόμενη, πολύτεκνη μάνα και μια γυναίκα με άποψη. Ευγενία μου, αυτές όλες οι γυναικοκτονίες που ακούμε τα τελευταία χρόνια, που έχουν βγει στη δημοσιότητα και που πληθαίνουν αντί να λιγοστεύουν, θεωρώ ότι είναι απότοκα μιας κακής θέσης που η γυναίκα αποδέχτηκε να έχει μέσα στην κοινωνία. Δηλαδή, με έναν άντρα το αποδέχτηκε. Δηλαδή, δεν περνάς καλά με τον άντρα σου, ας πάει ο καθένας στη θέση του. Δεν υπάρχει λόγος ούτε να κάθεσαι να σε δέρνει, ούτε να σε προσβάλλει, δεν μπορείς, φύγε. Λέει, έχω περιπτώσεις γυναικών που λένε δεν μπορώ να φύγω διότι θα με κυνηγήσει. Ναι, θα με αυτό. Γυναίκα στη Θεσσαλονίκη ζήτησε διαζύγιο περίπου πριν ένα χρόνο και αντί να πάρει διαζύγιο τη μαχαίρωσε. Αυτό είναι. Ναι, αυτός ο άντρας, τώρα δεν ξέρω, είναι γιος μιας μάνας. Από πού ξεκινάει το λάθος, γιατί εδώ από τώρα την οικογένεια του άντρα και αντίστοιχα της γυναίκας. Ναι, εδώ έχουμε το εξής, παρατηρούμε, γιατί εδώ ίσως να είναι και μια άλλη εποχή, να το πει κανείς. Ισορροπία ανάμεσα στο χτες και το σήμερα. Ναι, έχει κάπου και ισορροπή. Ναι, έχει και παλιές, έχει κάπου και ισορροπή. Σύγχρονες έχει ιστορίες. Κάπου ισορροπή. Το ερώτημα που γεννιέται και ως μητέρα και γιαγιά νομίζω θα απασχολεί και εσένα, είναι πώς τα νέα ζευγάρια συζούν, συνυπάρχουν 5 χρόνια, 10 χρόνια, παντρεύονται και μετά χωρίζουν. Τι γίνεται? Γιατί έχουνε βαρεθεί. Άλλο είναι ο πόθος, άλλο είναι η αγάπη και άλλο είναι ο έρωτας. Έχουμε μπερδέψει δηλαδή. Έχουμε μπερδέψει. Το να ποθείς έναν άντρα ή μια γυναίκα και να ζήσεις μαζί του είναι ένα διάστημα που κάποια στιγμή θα ξεφουσκώσει. Μοιραία. Εάν αυτό που θα μείνει είναι η αγάπη και ο σεβασμός, το ζευγάρι πάει καλά. Εάν δεν πάει καλά, σημαίνει ότι κάπου υπήρξαν κενά που άφησαν να μπει μέσα ο θόνος, η μιζέρια, η γκρίνια, το γιατί και το η καθημερινότητα δε φθήρει από μόνη. Ούτως ή άλλως. Κοίταξε, με τους συναδέλφους σου, έτσι. Τότε, μόλις μπήκες στη δουλειά, είχες μια επιφυλακτικότητα, ποια είναι η Α, ποια είναι η Β. Στον εργασιακό χώρο. Όπως και εγώ στην τράπεζα. Στην αρχή μπήκα και πέσα μέσα σε ένα λάκκο λεόντων και λέω που πάει, ήμουν και μικρούλα. Αλλά όμως δημιουργήθηκαν δεσμοί αγάπης.
Γιατί? Που καλλιεργήθηκαν προφανώς, έτσι. Βέβαια. Μέσα σε δύσκολες συνθήκες μιλάμε. Εγώ συνταξιοδοτήθηκα το 92 από την τράπεζα. Σε δύσκολες συνθήκες. Γιατί όμως κάναμε υποχωρήσεις ο ένας έναντι του άλλου και αν εγώ τότε που θύλαζα την κόρη μου έπρεπε να σκεφτείς να πάρω ταξί, να φύγω από τη δουλειά, να έρθω σπίτι, να θυλάσω την Κάτια, να περιμένει το ταξί, να πάω στην τράπεζα. Μα στην ώρα αυτή έρχονταν η φίλη μου η Ιουλία και μου λέγε φύγε εσύ εγώ. Εγώ θα κάτσω εδώ να σου πιάσω να κάνω τη δουλειά που έμενε. Υπήρχε μια αλληλεγγύη, τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Ναι, ειδικά στον χώρο των τραπεζών είναι τα πράγματα τίποτα. Πάρα πολύ. Εάν λοιπόν στον εργασιακό χώρο δεν υπάρχει αγάπη και αλληλεγγύη, το ίδιο αντανακλά και στην οικογένεια. Ο καθένας κοιτάει τον εαυτούλη του. Και τίποτε άλλο. Να περνάω εγώ καλά, τώρα αν και ο άλλος που είναι δίπλα μου μπορεί να συμβιβαστεί με αυτό που θέλω εγώ, μια χαρά. Δεν μπορεί, λυπάμαι. Πόσο εύκολο είναι να πει μια γυναίκα, γιατί εδώ, ας πούμε, ομολογώ, θα περίμενα το διαπίστωση, ναι, να υπάρχει και η διαζευμένη. Έχει υπόψη σου ότι το βιβλίο αυτό, ναι, του λείπουν από μέσα τρεις ιστορίες. Για να τις ακούσουμε. Γιατί εγώ έκανα λάθος, ναι, με τη διαχείριση του υπολογιστού, όπως είπαμε, και έστειλα 20 από τις 23. Δεν πειράζει. Μου είπε ο Γιάννης ο παλιός, αν κάνει δεύτερη έκδοση, θα τις βάλουμε μέσα. Και ποιες ήταν οι τρεις? Είμαι κι εγώ μέσα εκεί, η απατημένη. Βέβαια τροποποιημένο έτσι ώστε να μην είναι πολύ εμφανές, ούτε να προσβάλλει κανέναν, ναι, ούτε να προσβάλλει κανέναν. Αλλά τα παιδιά μου, μόλις το διαβάσανε, μου είπανε, σε βρήκαμε. Γιατί το διαβάσανε στη μορφή αυτή. Αυτό είναι έτσι, ναι, ήταν, είναι, το πρώτο. Ναι, είναι όταν πρωτοβγήκε και έπρεπε να το κρατήσω και σε αυτή τη μορφή. Γιατί δεν ήξερα εγώ αν θα εκδοθεί ή όχι οπωσδήποτε. Ναι, αυτό, είμαι και εγώ αυτό, μέσα γι' αυτό εκεί. Γι' αυτό λέω ότι ας πούμε σήμερα από ό,τι φαίνεται και από τα στοιχεία αρκετές γυναίκες ή δεν αποφασίζουν να μπουν σε ένα γάμο, ναι, 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 ή βγαίνουν γρήγορα, κάθετα, ναι, κάθετα, ναι, ή στη νιώτη ή πολύ αργότερα που κανείς δεν το περιμένει και σκάει σαν βόμβα. Ναι. Σκάει σαν βόμβα, δηλαδή κάνουν υπομονή, οι παναχωρήσεις ίσως εκατέρωθεν. Είναι λοιπόν ένα κοινωνικό φαινόμενο που σχετίζεται με τη γυναίκα. Βεβαίως. Είναι οι αντοχές της γυναίκας. Πόσο μπορεί να αντέξει? Θα μου πεις μόνο η γυναίκα είναι το θύμα, δεν έχει άντρες που είναι θύματα. Μέσα σε ένα δυσλειτουργικό γάμο. Ναι, έχει άντρες που υποφέρουν σε αυτό το γάμο. Στα σημερινά χρόνια που η γυναίκα εργάζεται, είναι ευκολότερο να διαλύσει το γάμο της. Έχει τα μέσα για να ζήσει. Στην εποχή των μανάδων μας δεν ήταν εύκολο. Μα και σήμερα υπάρχουν γυναίκες που δεν έχουν ένα σταθερό εισόδημα. Σωστό, το οποίο, ναι, αν το είχαν, μπορεί να είχαν επιλέξει πιο γρήγορα να βγουν από, ναι, μια σχέση καταπιεστική. Άρρωστη. Ναι, σωστά. Εντάξει. Κοίταξε. Έχω γράψει ένα βιβλίο που ακόμα είναι μέσα στον υπολογιστή. Α, υπάρχει και άλλο στη σειρά. Άλλα τρία. Άλλα τρία. Τρία ακόμα που περιμένουν να εκδοθούν. Πάμε, είναι στην εγκυμοσύνη. Σε ποια φάση? Δεν ξέρω. Αλλά εντάξει, όταν, ναι, κάποιες μέρες έχω χρόνο, ασχολούμαι με αυτά. Ναι. Το βιβλίο αυτό έχει τίτλο «Η Μπαστάρδα». Είναι ένας τίτλος σκληρός και απότομος, ναι, ναι, αλλά περιγράφει το πώς μια κοπέλα βιάστηκε, γέννησε ένα κοριτσάκι που είναι η μπαστάρδα και πώς συνεχίζεται η ζωή αυτών των δύο γυναικών. Ήταν κάτι που συνέβαινε παλαιότερα και ήταν επίσης κάτω από το χαλί της κοινωνίας. Εννοείται, εννοείται. Μα και η πρωταγωνίστρια είναι εξαφανίζεται. Είναι ξεκίνησε από μια ιστορία που άκουσα μέσω μιας φίλης μου και απλώς σαν γεγονός. Ναι. Πως συνέβη και σε μια θεία της. Και από εκεί λέω κάτσε να το κάνω όπως σου είπα να σημειώσω, ναι, 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 τον τίτλο και θα σκεφτώ.
Δύσκολα θέματα διαλέγεις. Και έχω επίσης καταπιαστεί με το θέμα των αστέγων. Έχω ετοιμάσει ένα που λέγεται «Ανέστιος, ανέτιος, ανώνυμος». Εκπληκτικός και ο τίτλος. Ναι, γιατί οι άστεγοι δεν είναι και αυτοί στο περιθώριο της κοινωνίας. Και δεν βλέπω να γίνεται και κάτι, δηλαδή, όχι, για να λέμε την αλήθεια. Έχουμε την αίσθηση μερικές φορές ότι αυτή η χώρα δεν έχει ούτε αστέγους, ούτε φυλακισμένους, ούτε εξαρτημένους από ναρκωτικά ή από ουσίες, ούτε ανέργους. Τίποτα. Δηλαδή, άμα δει κανείς στα κεντρικά μέσα ενημέρωσης, έχει μόνο καλλιτέχνες, τραγουδιστές. Ναι, αυτό είναι. Τίποτα άλλο. Ναι. Εκεί εξαντλείται. Τα παιχνίδια αυτά τα που δεν έχω δει και ποτέ μου. Καημό το έχω να δω ένα survivor, να δω τι δαίμονα κάνουν, γιατί πάνε και χτυπιούνται μες στις ζούγκλες, ας πούμε, για τα λεφτά. Τα λεφτά, ε. Τα λεφτά, πάση περιπτώσει. Δεν μας απασχολεί. Τα λεφτά, όμως, μπορεί να πει κάποιος πώς να ζήσει. Έτσι και μια γυναίκα από αυτές που πρωταγωνιστούν στο βιβλίο σου. Πώς θα ζούσε εάν δεν είχε τα προστοζήν. Δεν θα ήταν εξαρτημένη, δεν θα ήταν υποχρεωμένη να κάνει συμβιβασμούς. Να γίνει πόρνη. Πιθανότατα, ακόμα και αυτό. Ναι, γιατί η εκπόρνευση έχει πολλές μορφές. Φυσικά, φυσικά. Δεν είναι μόνο η σωματική. Και αυτή η συγκεκριμένη ξεκινάει από τη φτώχεια. Λοιπόν, αυτή η συγκεκριμένη. Αν λέμε ότι ποια είναι η σχέση λοιπόν με την ύλη. Υπάρχουν γυναίκες που θεωρούν ύψιστη αξία να φορέσουν, για παράδειγμα, ένα επώνυμο ρούχο. Ναι. Ύψιστη αξία. Ναι. Εσύ πώς τοποθετείσαι, γιατί δεν είναι όλες οι γυναίκες στην ίδια πλευρά της ιστορίας και όχι μόνο. Όχι βέβαια. Για πες μας. Εγώ προσωπικά δεν έχω καμία σχέση με τη μόδα. Αν περιμένουν τα μαγαζιά να ζήσουν από μένα, την έχουν βάψει, τίποτα. Φοράω τα ρούχα μου πάρα πολλά χρόνια, μέχρι που να έχω χοντρίνει τόσο που να μην χωράω μέσα. Δεν με απασχολεί καθόλου. Θα προτιμούσα δηλαδή τη Αγιάς Μαρκέλας τώρα που έρχεται, αντί να μου κάνουν δώρο μία μπλούζα, να μου κάνουν δώρο ένα βιβλίο. Και να κάτσω εγώ, να χωθώ μέσα, να πάω σε έναν άλλο κόσμο, να ζήσω εκεί. Και δεν θέλω, ξέρεις, τα ηλεκτρονικά βιβλία. Μην λες που γράφω στον υπολογιστή. Ποιος τα θέλει. Αυτό είναι υπέρβαση. Αλλά να διαβάσω στον υπολογιστή ένα βιβλίο, άμα δεν το σημειώσουμε, άμα δεν το τσακίσουμε, γίνεται. Εγώ θέλω να το πάρω στο κρεβάτι μου, να κάτσω ανάσκελα. Έτσι. Ναι. Σημειωμένο. Να κάνω τις σημειώσεις μου, να το αφήσω άμα ανιστάξω, να το πάρω το άλλο βράδυ. Θέλω να το αγαπώ την έννοια και τη μυρωδιά του μελανιού. Οπότε, ναι, δεν έχω καμία σχέση με... Αυτό τι δείχνει λοιπόν για μια γυναίκα, το να είναι τόσο πολύ εξαρτημένη από την εικόνα της. Και όταν εργαζόσουν και εσύ φρόντιζες να πηγαίνεις ντυμένη σωστά. Υποχρεωτικά. Έτσι. Υποχρεωτικά. Βαμμένη. Είναι βαμμένη τρέσκο. Ποτέ. Α, βαμμένη δεν έχω ποτέ. Βάλει ποτέ μου κραγιόν, αν θες το πιστεύεις ή όχι. Ένα λιποζάν έχω και πασαλίβω τα γύλη μου. Κραγιόν δεν ξέρω τη γεύση του, πώς είναι. Μερικές το τρώνε. Ναι, μπράβο. Το μόνο που έκανα υπέρβαση, όταν βάφτιζα την κόρη μου, έβαψα τα νύχια μου. Και έχω μαρτυρία σε μια φωτογραφία που κρατώ το μωρό και βαμμένα τα νύχια μου ροζ, πολύ απαλό. Αυτό ήταν η υπέρβαση. Δεν ήμουνα, ποτέ δεν ήμουνα. Άρα του... γυναίκα δεν είναι μια ενιαία εικόνα, έτσι. Μα τι φτιάχνεις την εικόνα σου, τι σε ικανοποιεί. Εσένα, ποια γυναίκα σε αντιπροσωπεύει, ποιος τύπος γυναίκα σε αντιπροσωπεύει, γιατί μεγαλώνεις μεγάλος ήδη παιδιά και υπάρχουν και τα εγγόνια που έπονται. Εκείνο που με αντιπροσωπεύει είναι η γυναίκα παύλα μάνα. Αυτό. Ναι, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Γιατί είναι εδώ. Τέθηκε πρόσφατα από την επικαιρότητα που επικρίθηκε η υπουργός του νέου Υπουργείου Οικογένειας γιατί δεν είχε παντρευτεί και δεν είχε οικογένεια. Κάτι που ήταν αναξιοπρεπέστατο και απαράδεκτο. Μάλιστα. Υπάρχουν γυναίκες που δεν έχουν γίνει μάνες, όμως είναι αστήρευτη πηγή αγάπης και προσφοράς. Ακριβώς. Μήπως πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό. Για μένα το να γίνεις μάνα, αν η φύση το επιτρέψει, είναι το ύψιστο αγαθό. Από παιδάκι έλεγα στη μαμά μου θα κάνω πολλά παιδιά και μου έλεγε ναι, κάνε το πρώτο και θα ξαναμιλήσουμε. Εντάξει, μου έδωσε ο Θεός αυτή τη χαρά.
θεωρώ την γυναίκα συνυφασμένη με την έννοια της μάνας, όχι σαν αλλιώς δεν είναι γυναίκα, όχι, αλλά εκεί θα φανεί όλη και θα δώσει όλη την τρυφερότητα που έχει και σε ενοχλεί ο κλιματισμός. Όχι, όχι, όχι. Και εκεί μου τη δίνει όταν ακούω γυναίκες που πετάνε τα παιδιά τους, τα παρατάνε τα παιδιά τους και άλλες δεν μπορούν να έχουν αυτό το αγαθό. Από εκεί και ύστερα, θα ήθελα όλες οι γυναίκες να είχαν τη δυνατότητα να δουλέψουν. Πρώτον, για την αυτοπραγμάτωσή τους, δηλαδή μπορώ να δουλέψω, μπορώ να αποδώσω, μπορώ να κερδίσω λεφτά, αλλά και για να πάρουν ένα κομμάτι τους να μπουν μέσα στην κοινωνία. Άλλο είναι να σου φέρνει ο μπαμπάς σου να σου δίνει χαρτζηλίκι και άλλο να δουλέψεις 8 ώρες για να πάρεις το τέλος, ξέρω εγώ, 5.000 δραχμές τότε. Είναι ένα σμίλεμα δηλαδή βέβαια, της γυναίκας. Βέβαια. Διότι στην οικογένεια μέσα είσαι αυτό που λέμε στα αγγλικά pampered. Σε προστατεύουν, όχι το παιδί. Όταν πας στη δουλειά τα πράγματα δεν είναι έτσι. Είναι αλλιώτικα. Σκληραίνεις, αποδέχεσαι τις αποτυχίες σου και αυτό φτιάχνει το χαρακτήρα σου. Επίσης, αν μπορεί μια γυναίκα να ασχοληθεί με τα κοινά, σωστά και όχι όπως βλέπουμε μερικές φορές, νομίζω ότι θα της κάνει καλό. Και θα κάνει σωστά καλό και στην κοινωνία. Γιατί τώρα έχουμε, ναι, έχουμε περιπτώσεις, ναι, που γυναίκες, γιατί λέγανε βάλτε γυναίκες στη Βουλή, ναι, ναι, βάλτε, ναι, γυναίκες, ναι, στο Ευρωκοινοβούλιο, ναι, 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 και έχουμε δει τα χειρότερα ήδη. Αυτό, γι' αυτό είπα σωστά. Δηλαδή, αν θα πάρεις μία θέση στην πολιτική, θα πρέπει να τα δώσεις όλα. Εις βάρος της οικογένειάς σου, εις βάρος του συντρόφου σου και θα πρέπει να αφοσιωθείς για να αφήσεις πίσω σου έργο. Αλλιώς γιατί να το κάνεις. Αν τα κίνητρα είναι αντί να δώσει κάποιος να πάρει. Α, λυπούμε. Γιατί λυπούμε αυτό βαθύτερα βλέπουμε. Όχι. Εντάξει, όχι. Αν αυτό... Okay. Εγώ ευγενία μου με την πολιτική δεν τα πηγαίνω καλά. Γενικότερα. Έχεις όμως άποψη. Έχω άποψη, θα την πω, αλλά αν μπορώ να μην ανακατευτώ σε μια πολιτική συζήτηση θα το κάνω. Κι όμως, δεν θέλω. Ο Γλινός έλεγε, ο μεγάλος παιδαγωγός και αγωνιστής, τα πάντα είναι πολιτική. Ναι, και, και η διαχείριση του νοικοκυριού μας πολιτική είναι, ασφαλώς. Αλλά με όλα αυτά που βλέπω εδώ και είμαι τώρα 72 χρονών, τα τελευταία 50 χρόνια συνειδητά αυτά που βλέπω να γίνονται στο κοινοβούλιο και στην κοινωνία γενικότερα, με έχουν απογοητεύσει τόσο πολύ, όταν ο κόσμος βλέπει την ορθή οδό και ακολουθεί την άλλη οδό. Η ορθή είναι υποκειμενική όμως. Είναι, ναι, είναι. Αλλά βγαίνουν όλοι και λένε τις προεκλογικές τους δεσμεύσεις, δεν ποτέ. Όταν λοιπόν βγαίνουν τα κόμματα και λένε θέλω να κάνω αυτό, θέλω αμέσως να μου πει, αλλά τα λεφτά θα τα βρω από εκεί. Διότι το να υποσχεθώ κι εγώ σε ανθρώπους, εύκολο. Πρέπει να υπάρχει το υπόβαθρο. Δεν θέλω λοιπόν να ακούω πράγματα που ξέρω πολύ καλά ότι δεν θα γίνουν και δεν έχει νόημα. Με στενοχωρεί αυτό το πράγμα και γι' αυτό έχω αποστασιοποιηθεί. Κάποτε καμιά φορά. Αρθρογραφούσε συστηματικά στην αλήθεια. Ναι, ναι, βέβαια. Πάρα πολύ. Και μπορεί κανείς να σκεφτεί ένας δημιουργός, ένας συγγραφέας, να είναι μακριά από όσα διαδραματίζονται στην κοινωνία. Δηλαδή, καθημερινά λαμβάνουμε πλήθος ρεθισμάτων. Σου έρχεται η επιθυμία να τοποθετηθείς, όχι, είτε για τη, ναι, γενικοκτονία, ναι, είτε, ναι, ναι, να γράψεις, αφού έχεις το χάρισμα του λόγου. Θα το κάνω εγώ. Δεν θα βγω να το πω. Δηλαδή πώς θα το εκφράσεις την άποψή σου, πώς θα το περάσω μέσα σε μια ιστορία. Α. Θα το περάσω μέσα σε μια ιστορία. Μου είχε γίνει κάποτε πρόταση να λάβω μέρος σε ένα κόμμα. Σε ψηφοδέλτιο. Εξ αρχής είπα όχι, διότι ούτε μπορώ να ανταποκριθώ και να ακολουθώ το πρόγραμμα που είναι πολύ βαρύ για μένα. Τότε είχα και μικρά παιδιά, δεν το συζητάμε. Αλλά και δεν με εκφράζει αυτό το πράγμα. Εγώ
Έχω τα δικά μου εδώ, τα βιβλία μου, τα παλιά τα εργόχειρά μου. Έχω δύο φίλους που με αυτούς θέλω να κάνω παρέα, δεν θέλω να ανοίξω τον κύκλο μου πάρα πολύ. Παλιά έχει αλλάξει η ζωή, δηλαδή είσαι πιο επιλεκτική πια. Ναι, εννοείται. Παλιά ευγενία με αυτό το τραπέζι, όταν άνοιγε, ήταν πάνω ο πάσα ένας. Όσοι θα δούνε το φιλμάκι, θα πούνε κι εγώ έχω φάει στις μέλης. Δεν είναι όλοι φίλοι μου. Με κάποιους έχω κόψει γιατί διαπίστωσα στην πορεία ότι δεν ταιριάζαμε σαν χαρακτήρες. Έχω κρατήσει 5-6 φίλους και τις επαφές με τις συμμαθήτριές μου που πρόσφατα κάναμε ναι, είδα, και μια συνάντηση. Το Facebook, ναι. Και επειδή αυτό θέλω, επειδή ταιριάζουμε. Αυτό είναι. Και όταν έχω χρόνο θα κάτσω στον υπολογιστή μου. Εγώ και ο υπολογιστής έχουμε μια ερωτική σχέση. Αυτό. Έχει και μια ασφάλεια όμως αυτό. Μια χαρά. Θέλω έχει να είμαι ασφαλής. Θέλω δηλαδή να είμαι. Δεν διακινδυνεύει κανείς, όχι, ούτε όχι. Να πληγωθεί, κοίτα, ούτε να... Έχω περάσει στη ζωή μου πολλά. Δεν θέλω να περάσω άλλα. Βέβαια έρχονται και με βρίσκουν τα δυσάρεστα. Δεν γίνεται να τα αποφύγω. Μπαίνουν από τις πόρτες όλων. Μπαίνουν, ναι. Παρόλο που κλείνω εγώ τις πόρτες, μένουν χαραμάδες. Και αυτό με ενοχλεί, αλλά δεν μπορώ να το σταματήσω. Η ζωή ρέει, δεν σταματά. Όσο μπορώ, θέλω να τα υπόλοιπα χρόνια όσα μου μένουν, να τα ζήσω όπως θέλω εγώ. Και τι είναι το όνειρο? Το όνειρο είναι ένα τέλος ανώδυνο. Είναι αυτό που λέμε στο Ευαγγέλιο, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά. Αυτό θέλω. Εάν ακούσετε ποτέ εσύ που είσαι νέος, Κωστή, ότι η Μέλη έχει καταπέσει στο κρεβάτι και την ταντεύουνε, να ξέρετε ότι η Μέλη θα είναι ένα δυστυχισμένο άτομο. Κανείς που δεν μπορεί να ξέρει. Δεν το θέλω αυτό. Θέλω όρθια, προσφέροντας, να πέσω κάτω και να τελειώσω εκεί. Αυτό μοιάζει ευχή και προσευχή, ναι, μαζί. Ναι, ναι. Και επειδή κρατάμε ένα βιβλίο για τις γυναίκες... Θα παρουσιαστεί στις 9 Αυγούστου. Ωραία. Στο Τσάκος. Δεν έχουμε πει ώρα ακόμα, αλλά υποθέτω γύρω στις 8. Γιατί μια γυναίκα που πια όλη την ημέρα την περνάει μεταξύ κουζίνα, σούπερ μάρκετ, σίδερο, δουλειά και υποχρεώσεις, φροντίδα ηλικιωμένων, φροντίδα οικογένειας όλων. Γιατί να διαβάσει ένα ακόμη βιβλίο για τις γυναίκες αφού είναι η ζωή της και έτσι περίπου λίγο πολύ την ξέρει? Για δύο λόγους. Γιατί πρώτον μπορεί να βρει τον εαυτό της μέσα και δεύτερον μπορεί να βρει τον τρόπο να ξεφύγει, παύλα διαφύγει από μια ρουτίνα που την πνίγει και να πει να ρε παιδιά, αυτή ζούσε σαν εμένα και έκανε αυτό το πράγμα, μήπως κι εγώ μπορώ. Για να κάτσω να το σκεφτώ. Για αυτούς τους δύο λόγους. Να βρει μέσα τον εαυτό της και να πει, εντάξει, δεν είμαι μόνη μου, δηλαδή δεν είμαι η μονάδα της ατυχίας και της βαρεμάρας. Έχει κι άλλες. Και δεύτερον, γιατί είδες, αυτή έκανε αυτό. Μήπως κι εγώ για κάτσω να το σκεφτώ, να διαφύγω. Παύλα, ξεφύγω, όπως είπα. Υπάρχει έξοδος κινδύνου? Ναι, πάντα υπάρχει. Δεν ξέρουμε πού είναι. Τι χρειάζεται? Πρέπει να το ψάξεις. Πρώτα να βρεις τι θέλεις. Ξέρει η γυναίκα σήμερα τι θέλει? Νομίζω ότι ναι. Είναι πια μορφωμένη, κοινωνικά και εκπαιδευτικά. Μορφωμένη σημαίνει και καλλιεργημένη? Όχι απαραίτητα. Η καλλιέργεια είναι όπως το χωράφι. Έχω ένα χωράφι, δεν σημαίνει ότι μου δίνει καρπούς. Εάν δεν το σκαλίσω, εάν δεν το φροντίσω, εάν δεν το ποτίσω, δεν θα έχω τίποτα, θα έχω τσουκνίδες. Η καλλιέργεια έρχεται όχι μέσα από τα πρωινάδικα, όχι μέσα από το όλη την ώρα είμαι έξω με τα καφεδάκια με τις φίλες μου και αναμασούμε τα ίδια λόγια. Για μένα, εντάξει, εγώ μπορεί να είμαι μια μονάδα που αποτελώ εξαίρεση, δεν ξέρω, μπορεί. Εν περιπτώσει είμαι εφησυχασμένη και κάθε σε αυτή τη μονάδα που είμαι. Μ' αρέσει να είμαι στο μια σπίτι ψηφία. Μου. Ένα
μα ναι, σίγουρα είμαι μειοψηφία. Οι γυναίκες διαβάζουν, γιατί λέμε για γυναικεία λογοτεχνία κλπ. Η μέση γυναίκα διαβάζει, μπορεί να πει δεν έχω χρόνο. Ναι. Πολλές γυναίκες. Δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι ότι δεν έχω χρόνο. Φτιάχνω χρόνο. Πώς φτιάχνεται ο χρόνος? Αυτό το 24ωρο δεν τραβιέται πιο πέρα. Θα σου πω τι κάνω εγώ. Σήμερα που είμαι λίγο καλύτερα, μαγείρεψα για σήμερα, για αύριο και για μεθαύριο. Mm. Γιατί αύριο μπορεί να μην είμαι καλά και να μην μπορώ ή να μην θέλω ή να βαριέμαι. Ή να έρθει μια φίλη μου να κάτσουμε εδώ. Κάνεις πρόγραμμα και από το πρόγραμμα βρίσκεις χρόνο. Θα μου πεις εσύ, μιλάς εκ του ασφαλούς, είσαι συνταξιούχος. Ναι, υπάρχουν γυναίκες που μεγαλώνουν τώρα. Ωραία. Παιδιά, τα τρέχουν από εδώ, μαθήματα, φροντιστήρια, πλήσιμο, σχολεία, διάβασμα. Πολύ σωστό. Φροντίδα ηλικιωμένων, φροντίδα ανήμπορων, όλα αυτά αφαιρούν, δηλαδή θέλουν χρόνο. Ευγενία μου, 10 λεπτά πριν κοιμηθείς ή την ώρα που το μωρό σου έχει κοιμηθεί, πάρε ένα βιβλίο, ένα περιοδικό ουσίας να διαβάσεις, να ανοίξεις τα μάτια σου. Προημερών είχα ακούσει σε ένα τηλεπαιχνίδι τη λέξη το έπος του Γκιλγκαμές. Πρώτη φορά το έχω ακούσει. Ναι, το έψαξα λοιπόν στο Google και βρήκα και είδα ότι είναι ένα έπος όπως είναι τα ομηρικά έπη και όλα αυτά, mm-hmm. της Μεσοποτάμιας, ναι, και τα. Και δεν μπορείς να φανταστείς πόσες ομοιότητες έχει με τη δική μας τη μυθολογία. Δηλαδή έχω μείνει με ανοιχτό το στόμα τόσο χρονών και να μην έχω ιδέα. Άρα τώρα είναι πολύ πιο εύκολη η πρόσβαση στη γνώση. Εννοείται. Ουσιαστική γνώση, έτσι. Βεβαίως. Γιατί συνήθως διαβάζουμε ποιος παντρεύτηκε, ποιος χώρισε, ποιος θα εμφανιστεί στο επόμενο σίριαλ. Έτσι. Και εγώ είμαι ενεργή στο Facebook. Ναι, αλλά είσαι. Κάνω επιλογή του τι θα δω, με ποιους θα επικοινωνήσω, εάν δω ότι η Ευγενία αυτά που γράφει είναι σαν χλαμάρες. Κλακ, μπλοκάρισμα και τελειώσαμε. Αυτά έχω γίνει expert, όπως βλέπεις. Έτσι. Θαυμάζω. Θα έρθω να πάρω οδηγίες. Σώθηκες. Όμως προς το παρόν πήραμε μία γεύση από ένα βιβλίο που είναι νεογέννητο. Είναι το ένα το βιβλίο της Μέλης Ζανιάρη Τσακού, «Γυναίκες». Είναι χαρακτήρες και ζωές γυναικών. Που είναι μεταξύ του χτες και του σήμερα. Της αλήθειας και της φαντασίας. Και στην ουσία, τι θα έλεγες στα παιδιά ή στα εγγόνια σου. Κορίτσι, γυναίκα. Κόρες. Ναι, τρεις κόρες. Ναι. Τι θα μπορούσες να τους πεις για τη ζωή μέσα σε λίγες λέξεις ή σε μια φράση για τη ζωή? Αξιοπρέπεια, αγάπη, κατανόηση, υπομονή. Για μένα αυτό είναι το κλειδί της ζωής. Ευχαριστούμε για το κλειδί. Ευχαριστούμε για αυτό. Ευχαριστώ το μοίρασμα. Ευχαριστώ πολύ και για αυτό την επίσκεψή σας στο χώρο μου εδώ. Ταξιδέψαμε μαζί σε ζωές γυναικών, ναι, στις ζωές μας. Έτσι, μπράβο. Και σε έναν κόσμο που μπορεί να γίνει καλύτερος όταν και η γυναίκα βρει τον εαυτό της και τι και ακριβώς θέλει. Και θελήσει να ανέβει ένα σκαλί πιο πάνω. Γιατί είναι εύκολο η κατηφόρα, ο ανήφορος δεν είναι εύκολος. Θέλει λίγο υδρότα και λίγο λαχανιασμά. Εκ μέρους των γυναικών, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στα άλλα με καλό. Αμήν, Παναγία μου, σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ.